Καέρα σας και Έρωσο. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1992 με σκοπό την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής και την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων, επιδημιών αλλά και την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων δημόσιας υγείας. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, βρισκόμαστε στην εκδήλωση που γίνεται προς τιμή των διατελέσσαντων Προέδρου του ΚΕΛΠΝΟ, των ιδρυτών του, οι οποίοι εργάστηκαν και υλοποίησαν το σχέδιο για ένα σύγχρονο οργανισμό προστασίας της δημόσιας υγείας. Μαζί μας σήμερα, για να μας μιλήσει για τις προκλήσεις του αύριο, όπως αυτές διαμορφώνονται από τα νέα υγειονομικά δεδομένα, τις παγκόσμιες κοινωνικές και γεωπολιτικές συνθήκες, αλλά και την αντιμετώπιση τους, προγράμματα, τις δράσεις, αλλά και το έργο του ΚΕΛΠΝΟ, είναι ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, κ. Αθανάσης Γιαννόπουλος. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, υπουργέ μου, πρόεδρε, κύριε Γιαννόπουλε. 23 χρόνια προσφορά στο ΚΕΛΠΝΟ στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ποιος ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης? Σήμερα ήταν μια εκδήλωση των 23 ετών που ιδρύθηκε το ΚΕΛΠΝΟ και είχε αυτό όλο το διπορικό. Ήταν όμως και επίκαιρο λόγω του προβλήματος του τεραστίου που υπάρχει, του προσφυγικού. Βέβαια την περίοδο του 1992 που ιδρύεται τότε το ΚΕΛΠΝΟ δεν μπορούσε κανένας να είναι τόσο εφάνταστος που να πιστέψει εκείνη την περίοδο ότι θα υπήρχε αυτό το μεγάλο προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα που ξεπερνάει τις δυνατότητες τις δικές μας, ξεπερνάει τις υποδομές μας, ξεπερνάει όλες ακριβώς τις ενέργειες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Αυτό όμως που δεν μπορεί να ξεπεράσει το προσφυγικό είναι την αλληλεγγύη την οποία δείχνει ο Έλληνας, την αγάπη την οποία έχει ο Έλληνας προς τους πρόσφυγες και η προσπάθεια αυτή γίνεται καθημερινά και το βλέπουμε ανάγλυφα από τους απλούς ανθρώπους, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τον Ερυθρό Σταυρό, από την Εκκλησία, από ανώνυμους πολίτες. Η δημόσια υγεία αποτελεί επένδυση τόσο για την διατήρηση όσο και για την βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου μιας χώρας. Αν θα ήθελε κανείς να καταγράψει τη δουλειά που κάνει το ΚΕΛΠΝΟ καθημερινά, θα ήθελα τουλάχιστον 5 σελίδες bullet points. Είμαστε υπερήφανοι αφενός για το έργο του, το πλούσιο έργο του, αφετέρου για το πνεύμα που διαπνέει τη λειτουργία του από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μέχρι και τώρα. Εγώ θα ήθελα ως εκπρόσωπος σε ΕΙΝΑΠ να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η βοήθεια του ΚΕΛΠΝΟ είναι πάρα πολύ μεγάλη σε εμάς. Πρόεδρε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του κέντρου? Οι βασικές προτεραιότητες είναι οι προτεραιότητες οι οποίες αναφέρονται και στον ιδρυτικό του νόμο. Είναι τα λοιμώδη νοσήματα, είναι η προστασία δηλαδή από τα διάφορα λοιμώδη νοσήματα τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν, αλλά είναι όμως και η μεγάλη προφύλαξη από άλλα λοιμώδη νοσήματα που ήσαν ξεχασμένα στην πατρίδα μας ή είναι καινούρια λόγω του ρεύματος που υπάρχει αυτού, που προέρχεται από χώρες όπου εκεί ενδημούν κάποια λοιμώδη νοσήματα. Για ποιους λόγους σήμερα είναι αναγκαία η ενίσχυση του έργου του ΚΕΛΠΝΟ? Μέσω του Ευρωπαϊκού Προσφυγικού Ταμείου, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες, δηλώσεις τις οποίες έχουμε από τον Επίτροπο τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο και τις προσπάθειες που καταβάλει και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να αυξηθούν οι πόροι, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση αυτή του προσφυγικού ρεύματος.
Ποια είναι η συμβολή του Κελπνό στη θωράκιση των νησιών ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία? Εμείς έχουμε ένα εκτεταμένο μέτωπο. Τα σύνορά μας, τα θαλάσσια, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αντιλαμβάνεται κανείς τις συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο και ιδιαίτερα τώρα με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων στα κέντρα της υποδοχής, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στο Φαρμακονήσι, στα άλλα μικρότερα νησιά, Τήλο, στην Κο, στη Ρόδο, και καταλαβαίνει κανείς και ότι πρέπει να αναπτύξουμε δομές υγείας, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες που παρουσιάζουν οι πρόσφυγες μετανάστες. Όλα αυτά τα οποία διδάσκουμε στη θεωρία, εκεί είναι on the field. Τα βλέπεις όλα στην πράξη. Είναι η καρδιά της δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι το Κελπνό, κύριε Πρόεδρε, με εσάς Πρόεδρο, με εμάς εάν θέλετε αρρωγούς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η τραγωδία μέχρι να λάβει τέλος, μέχρι να καταλάβουν με ευρωπαϊκό πρόσημο τι πρέπει να γίνει, με αρχή, μέση και τέλος, εμείς να είμαστε ως ένα σωσίδι μέσα από το οποίο θα σώσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ευχαριστώ τα παιδιά του Κελπνού, τους προέδρους εδώ, την κυρία Καταστημού, τον κύριο Κατζάκη, τον κύριο Σαρόγλου, όλους τους οποίους συνεργάστηκα. Το Κελπνό αναπτύσσει δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης βουλευτικής και κοινωνικής υγείας, καθώς και της παραγωγής υγείας. Με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και τις ειδικές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της χώρας, όλο το προσωπικό του Κελπνό εργάζεται με αίσθημα ευθύνης στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολιτική υγείας. Έρωσο, να είμαστε όλοι γεροί.